Πάμε στην Πάτρα, ναι. Σε ένα πολύ άσχημο περιστατικό. Βλέπουμε τον κύριο ο οποίος προχωράει στο πεζοδρόμιο. Είναι ένας κύριος με μειωμένη όραση. Και έχουν τοποθετήσει στην διάβαση των τυφλών, ακριβώς στο σημείο αυτό που περπατούν οι άνθρωποι με μειωμένη όραση, ένα κάδο απορριμμάτων. Δηλαδή, απαράδεκτο. Ντροπή, ρε, παιδιά, δηλαδή, ο άνθρωπος προσπαθεί να πάει περιμετρικά του κάδου για να περάσει, αλλά καταλαβαίνετε πως είναι πολύ δύσκολος ο τρόπος που περπατά. Τα προβλήματα των ανθρώπων με μειωμένη όραση και κινητικότητα. Δηλαδή είναι πραγματικά πολύ δύσκολα και δυσχεραίνονται ακόμη περισσότερο με τέτοια συμβάντα. Τώρα δεν ξέρουμε, Μέρη, εάν ήταν κάπου αλλού ο κάδος. Γιατί έχουμε δει κιόλας ότι πολλοί ενοχλούνται από τους κάδους. Τους παίρνουν από ένα σημείο, τους βάζουν σε ένα άλλο σημείο. Αυτός ο κάδος λογικά ήταν στον δρόμο. Αυτός ο κάδος, ακριβώς, Γιάννη, ακριβώς σωστά το λες. Ο κάδος δεν είναι τοποθετημένος ποτέ σε τέτοιο σημείο πάνω στο πεζοδρόμιο. Στον δρόμο, φάτανε και απλά για να βρακάρει κάτι. Έχουν ειδικές εσοχές για να μπαίνουν μέσα οι κάδοι. Βέβαια, να πούμε και άλλες εικόνες που έχουμε αντικρίσει στο παρελθόν, έχουν βάλει ολόκληρο περίπτερο πάνω στη διάβαση. Αυτό να μου πει. Δηλαδή προχωράει ο άνθρωπος, πέφτει πάνω στο περίπτερο. Λοιπόν, έλα.